με τον Ρόμπερτ Ντενίρο να ηγείται αποστολής δημοκρατικών έξω από το δικαστήριο στο Μανχάταν. Ολοκληρώθηκαν οι τελικές αγορεύσεις στην πολύκροτη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση Stormy Daniels. Η υπεράσπιση επιχείρησε να τορπιλήσει την αξιοπιστία του βασικού μάρτυρα και πρώην έμπιστου του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κοέν, ο οποίος κατέθεσε ότι κατ' εντολή του πρώην Προέδρου έδωσε χρήματα στην άλλοτε πρωταγωνίστρια ταινιών πορνό για να κρατήσει το στόμα της κλειστό σχετικά με τη σχέση της με τον Αμερικανό Μεγιστάνα πριν τις εκλογές του 2016. Ο Κοέν αποζημιώθηκε για τις υπηρεσίες του, αλλά τα χρήματα που έλαβε χαρακτηρίστηκαν νομικά έξοδα. Οι 12 ένορκοι καλούνται πλέον να αποφασίσουν αν ο Ντόναλντ Τραμπ, πέραν πάσης αμφιβολίας, παραποίησε λογιστικά έγγραφα της εταιρείας του. Εάν κριθεί ένοχος, ο Τραμπ θα μπορούσε να καταδικαστεί σε φυλάκιση ως και 4 ετών. Η καταδίκη του, ωστόσο, για αυτή την υπόθεση δεν τον εμποδίζει να διεκδικήσει την προεδρία.